Χαλάτε την ελληνική κοινωνία, Υπουργέ. Αυτό που κάνετε είναι στρέβλωση μιας χώρας που πρέπει να εξελιχθεί μέσα στην ευρωπαϊκή κοινότητα, να ανοίξει τα φτερά της και να έχουν δυνατότητες όλοι να εξελιχθούν. Από πού και ως πού εισάγεται τον όρο ταξικότητα? Να πληρώνουμε την ανεργία, την τεράστια ανεργία της χώρας, που έφτασε στο 25% από 10-11 που ήταν όταν αναλάβατε την εξουσία τελευταίο διάστημα. Και βεβαίως το να ψάχνει να βρει σήμερα να δει κάποιος εργαζόμενο που να συμπληρώνει 30 και 35 χρόνια απασχόλησης είναι πολύ δύσκολο να βρει. Και αναπληρώνουμε και τα χαμηλά εισοδήματα εξαιτίας ακριβώς της ανεργίας και της αδυναμίας να συμπληρώσουν χρόνια ασφάλισης πλήρη για εκείνους που παίρνουν χαμηλές συντάξεις και εντάσσουμε το ΕΚΑΣ μέσα στη σύνταξη. Και αυτό το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Και παρακάτω. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τη μεγαλύτερη κοινωνική μεταρρύθμιση που γίνεται. Του ελληνικού κράτους το κάνετε. Τους ευάλωτους και τους αδύναμους. 40 πόλεις, ετών, 50 ετών. Για τις 15 πόλεις που για κάποια μικρά περίοδο. Για όλους Έλληνες. Για 700.000 αδύναμους Έλληνες που είναι στα όρια της ακραίας φτώχειας και εγκαταλείπετε τη μεγαλύτερη κοινωνική μεταρρύθμιση. Απομονώνετε την Ελλάδα.